εγώ. Περίμενα, άμα, αφού χωρίσατε, περίμενα να χωρίσετε τουλάχιστον σαν άνθρωποι λίγο πιο ειρηνικά. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι και να σκέφτομαι το τι μπορεί να γίνει μεταξύ σας. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έχω ένα θέμα. Λέω: τι θέμα. Ή μου λέει: δεν έχεις γούστο, ή είσαι τσιγκούνης. Ας μου λες τώρα ότι αυτή η κοπέλα κοιτάει τα λεφτά. Γιατί ρε φίλε να κάτσεις να σκύψεις το κεφάλι και να σημειώσεις τόσο πολύ. Το σχόλιο που είχε κάνει στα γενέθλιά μου που είχε πει εντάξει μωρέ εξοδεύτηκα αλλά οκ, χαλάλη και αυτό ήταν άσχημο. Μετά το γεγονός ότι όταν είχαν κάνει το πιτζάμα πάρτι μου είχαν πει ετοιμάσου γιατί θα έχουμε εκπλήξεις, θα είναι το πιτζάμα. Δηλαδή τι περίμενες εσύ στο πιτζάμα πάρτι. Μια πιτζάμα. Πώς μπορούν ας πούμε κάποιοι να λένε ξανά και ξανά για παιδιά και για οικογένειες όταν δεν είναι έτοιμοι. Εννοώ με τι background το λένε αυτό. Άλλοι σκέφτονται με το background, άλλοι σκέφτονται με την καρδιά. Εγώ δεν θέλω να έχω τα background για να κάνω όνειρα. Ήταν μια σειρά πραγμάτων που θεώρησα ότι ήταν κάπως μίζερο. Το θέμα είναι ότι με άδειασες. Ότι μου είπες ότι τα δώρα μου είναι άθλια μέχρι τώρα. Αχ, γλυκούλη. Αλεξάνδρα. Ναι. Περιμένεις ότι ο Τζόνι θα κάνει μια κίνηση. Θέλω λίγο να πάρει μια ανάσα και να σκεφτεί. Η Αλεξάνδρα σαν εμφάνιση σου αρέσει. Ωραίο κορίτσι είναι, αλλά είναι μικρή. Για σένα. Για τη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι σου ταιριάζει πιο πολύ από τους δύο.